Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά. Μας έχετε συνηθίσει με την παρουσία σας τώρα τελευταία, οπότε σας αισθανόμαστε πραγματικά δικό μας άνθρωπο. Γιατί ήσασταν και στην Αγιά, στη συνέχεια στηρίξατε όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σήμερα είστε εδώ για να δείτε το τι συμβαίνει με την Κάρλα. Αυτό δείχνει και το προσωπικό σας έμπρακτο ενδιαφέρον, αλλά δείχνει και το έμπρακτο ενδιαφέρον του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή και διεκδικεί. Εδώ, κύριε Γενικέ, έχει επέλθει η συνολική καταστροφή. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλυφθεί με κάποιες επιδοτήσεις της μιας χρονιάς. Είναι κάτι το οποίο έχει βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν ο προγραμματισμός, ο οποίος πρέπει να γίνει από την πολιτεία, πρέπει να βλέπει βαθιά στο μέλλον. Διότι δεν είναι μόνο ότι θα πάρουν κάποιες επιδοτήσεις οι αγρότες, θα μπορέσουν να βγάλουν τη φετινή χρονιά ή άντε θα καλύψουν το χαμένο εισόδημα του 2024. Πρέπει να τους δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, προκειμένου να μπορούν να επαναεπενδύσουν, να μείνουν στον τόπο τους και να ξανακαλλιεργήσουν. Γι' αυτό μας ακούτε εμάς εδώ τους παρακάρλους να ζητάμε μια δεύτερη ασφάλεια που είναι η καινούργια σύραγγα προς το Αιγαίο. Έχουν πει οι επιστήμονες ότι είναι ακριβό έργο, ότι είναι δύσκολο έργο, ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο, μα δεν πάμε να κάνουμε μια επένδυση η οποία θα είναι τα επόμενα 2 και 3 χρόνια. Τα νέα αυτά παιδιά τα οποία έχουν επενδύσει ευτυχώς στον τόπο τους και είναι από τις λίγες περιοχές που νέοι άνθρωποι έχουν μείνει εδώ, χρειάζεται να τους δώσουν μια ασφάλεια για το όνειρά τους. Διότι δεν έχουν επενδύσει εδώ μόνο χρήματα, έχουν επενδύσει τις ζωές τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι εδώ έχουν επενδύσει τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά τους αυτοί οι άνθρωποι. Και για ένα δεύτερο λόγο επιμένουμε σε αυτό το έργο. Γιατί είναι συγκεκριμένο το νερό το οποίο μπορεί να φύγει προς τις εκβολές του Ποινιού και ο Δήμος Αγιάς έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα. Διότι ο Ποινιός εκβάλλει μέσα στο Δήμο της Αγιάς. Θέλω να σας πω ότι από εκείνη την πλευρά ανεβάσαμε 1,5 μέτρο τα αναχώματα προκειμένου να μην πνιγούν τα χωριά Ομόλιο, Παλιόπυργος και Στόντο. Αν δηλαδή υποθετικά πούμε ότι όλα τα νερά θα τα ρίξουμε από εκείνη την πλευρά, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε να πνίξουμε και εκεί τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο απλό. Και αν ούμι γέννητο κάποια στιγμή σε μια τέτοια μεγάλη νεροποντή μπει ένα εμπόδιο μέσα στα Τέμπη, αντιλαμβάνεστε κύριε Γραμματέα ότι θα πνίξουμε μέχρι και τη Λαμία μετά. Δεν έχει άλλη διέξοδο. Άρα λοιπόν επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό το έργο, όπως βέβαια επιμένουμε και ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο, όχι σαν και αυτό που έφτιαξαν οι Ολλανδοί για μας χωρίς εμάς, αλλά με ένα επεξεργασμένο σχέδιο στο οποίο θα συμμετέχει ο κάθε ένας άνθρωπος από εδώ μέσα, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει την εμπειρία ετών και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει μέσα από αυτή την εμπειρία. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που είστε εδώ.